δεν θέλαμε με τίποτα να κλείσει η κλινική. Η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή είναι η μόνη παιδοψυχιατρική κλινική στο Νότιο Αιγαίο, καλύπτει όλο το Νότιο Αιγαίο, οπότε καταλαβαίνετε την ταλαιπωρία στην οποία θα μπαίνανε οι γονείς και τα παιδιά να αναγκάζονται να μεταφέρονται στην Αθήνα για νοσηλείες εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας για να κρατηθεί ανοιχτή η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή. Οι εφημερίες βγαίνουν με κόπο και οι γιατροί έχουν εξαντληθεί. Μάλιστα, ως σύστατη λύση λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν, οι γιατροί αναγκάστηκαν να ζητήσουν από παιδιά που νοσηλεύονταν να φύγουν για ένα βράδυ και να επιστρέψουν το πρωί. Προφανώς και δεν θέλαμε να συμβεί. Να πω ότι ήταν μια απόφαση στην οποία αναγκαστήκαμε να οδηγηθούμε. Προφανώς ελοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι όταν δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως πρέπει. Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους ότι όταν παίρνουν ένα μέτρο κοιτάνε όλες τις εναλλακτικές και κάνουν το καλύτερο δυνατό. Αν συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, ουσιαστικά μιλάμε για μετατροπή μιας κλινικής σημαντικότατης επίπεδο Κρήτης και Νότιας Ελλάδας σε εξωτερικά ιατρία. Μετά την πανδημία, η κλινική συρρυκνώθηκε με απόσπαση 2 δωματίων, με αποτέλεσμα τα νοσηλευόμενα παιδιά να στριμώχνονται στους εναπομείναντες χώρους. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή, εδώ και μήνες εφημέρευαν συνεχώς 3 παιδοψυχίατροι εξετάζοντας επίγοντα περιστατικά, ακόμα και τις ημέρες του μήνα που το νοσοκομείο δεν εφημερεύει. Οι 3 παιδοψυχίατροι να μην μπορούν να καλύψουν τις εφημερίες όλου του μήνα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στο ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο της παιδοψυχιατρικής κλινικής. Σύμφωνα με την κυρία Μπάστα, η είδηση ότι δόθηκε λύση ανάγκης μέσω του Βενιζέλιου νοσοκομείου σκόρπισε ανακούφιση. Να αναλαμβάνει το Βενιζέλιο τις μέρες γενικής εφημερίας του Βενιζελίου, τις μισές μέρες δηλαδή του μήνα, να εκτιμάει τα επίγοντα παιδοψυχιατρικά περιστατικά και φυσικά μετά, εάν κάποιο περιστατικό χρήζει νοσηλείας, θα στέλνεται κανονικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ωστόσο, με την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων να επιβαρύνεται και τα περιστατικά να αυξάνονται, η παιδοψυχιατρική απαιτεί μόνιμες λύσεις.